Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η υπεύθυνη ουσιαστικά της αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάνης Κουρεμπές, συντονιστής του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής, και ο Χάλαμπος ο Κασίμης, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινωνικών Πόρων. Στο πλαίσιο των προεκλογικών μας εκδηλώσεων, σήμερα το βράδυ στη Καλονή, 8.30 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωσή μας από τη Νέα ΚΑΠ στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας, η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς η Λέσβος είναι ένα νησί παραγωγικό, ένα νησί το οποίο βασίζεται η οικονομία του στην αγροτική παραγωγή, τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στην ελαιόλαδο. Το σύνθημά μας αυτές τις εκλογές, δικαιοσύνη παντού, σημαίνει δικαιοσύνη και στο αγροτικό τομέα, δικαιοσύνη και στο πρωτογενή τομέα της Λέσβου, που οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα σημασία, οφείλουμε να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουμε στο επόμενα χρόνια να δώσουν μία άλλη ποιότητα και μία άλλη αξία στα προϊόντα της Λέσβου. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, αναστάτωση και θα έλεγα και φόβος στον αγροτικό τομέα, γιατί οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έχουν δημιουργηθεί τελευταία και είναι και αλληλοτροφοδοτούμενες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος των γεωργικών εφοδίων και των ισρωών γενικότερα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται πάρα πολύ στην παραγωγή τους. Αυτό το κόστος επηρεάζει και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις τιμές δηλαδή που στο ράφι, οπότε επιβαρύνεται και ο καταναλωτής. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να πάρει ουσιαστικά μέτρα για το κόστος παραγωγής, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ουσιαστικά για τη μείωση των τιμών στο ράφι και αρκείται στα καλάθια της ντροπής. Πέρα από αυτό, την αβεβαιότητα επιτείνει το γεγονός ότι σήμερα έχουμε 8 Μαΐου και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το νέο ΟΣΔΕ, δεν έχουν βγει εφαρμοστικοί κανονισμοί της νέας ΚΑΠ. Υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο που εν πολλής είναι ανεφάρμοστο και μπαίνει ζήτημα πώς θα μπορέσει να γίνει η μετάβαση στη νέα πράσινη και ψηφιακή γεωργία και αν θα μπορέσουν στο τρένο της μετάβασης να ανεβούν όλοι οι αγρότες και κανείς να μείνει πίσω. Η Νέα Δημοκρατία, αφού έφτιαξε ένα στρατηγικό σχέδιο χωρίς καμιά διαβούλευση με τους αγρότες, στη συνέχεια, αφού το έφτιαξε, δεν βγήκε να τους ενημερώσει. Και αυτό επιτείνει την αβεβαιότητα. Κρύβεται πίσω από τα ΚΙΡ και από τα ιδιωτικά γραφεία που παρέχουν γεωργικές συμβουλές, τα οποία βγήκανε να κάνουν την ενημέρωση στους αγρότες. Αλλά ουσιαστική ενημέρωση και πλήρη ενημέρωση τα γραφεία αυτά δεν μπορούν να κάνουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να εξηγήσουν στους αγρότες τι θα πάρουν, τι ενισχύσεις θα πάρουν από κάθε καθεστώς, ποια είναι τα προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν, ενώ δεν μπορούν να μεταφέρουν τη φιλοσοφία της ΚΑΠ, δεν μπορούν να φέρουν το πώς σχεδιάστηκε αυτή το στρατηγικό σχέδιο, και δεν μπορούν να δώσουν τα οραματικά στοιχεία που έχει η ΚΑΠ, δηλαδή ποιος είναι ο ορίζοντας και ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία μπορούν και πρέπει να κινηθούν. Και συγχρόνως δεν τους παρέχει τη γνώση, που η γνώση θα είναι η πηξίδα, ώστε να μην να προσανατολίζονται κάθε φορά που χάνουν τον προορισμό τους. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, Λέσβο, έχουμε διαπιστώσει αυτό το κενό και γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε σήμερα το βράδυ στις 8.30 στην Καλονή μία εκδήλωση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική, να πούμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία, το σχεδιασμό, το στρατηγικό σχεδιασμό του, αν μπορεί να αναθεωρηθεί και πώς.
Και δεν υπάρχει άλλος καλύτερος να κάνει αυτή την εισήγηση από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Χαράλα Μπουκασίμη, που είναι δίπλα μου, ο οποίος είναι και καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, εκτός από την κοινή αγροτική πολιτιστική, το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται, δραστηριοποιούνται οι αγρότες, είναι και το εθνικό πλαίσιο που έχει να κάνει με ένα πλέγμα νόμων, με το ΦΠΑ, με τις τιμές των καυσίμων, με τις τιμές των λιπασμάτων, με τις ασφαλίσεις της παραγωγής και των καλλιεργειών από τον ΕΛΓΑ, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Αυτά όλα θα τα αναπτύξει ο σύντροφος και πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΑ και συντονιστής του Πανελλαδικού Αγροτικού Τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γεωπόνος, ο Φάνης ο Κουρυμπίας, ο οποίος είναι τώρα δίπλα μου. Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Μυτιλίνη, καλεσμένος από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει μια εκδήλωση για να συζητήσουμε τη νέα αγροτική πολιτική και το στρατηγικό σχέδιο της χώρας και παράλληλα να καταθέσουμε και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα ΚΑΠ και το στρατηγικό σχέδιο. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα το πρωί και θα συνεχίσουμε και αύριο να συναντηθούμε με διάφορους φορείς που με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν αρμοδιότητα τον αγροτικό τομέα, να ακούσουμε τα προβλήματα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να καταθέσουμε και σε αυτούς την πρόταση και άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα αυτά. Σήμερα θα έλεγε κανείς ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Και η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα αμφισβητείται διότι στη διάρκεια των περασμένων ετών, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο αγροτικός κόσμος βίωσε μία έκρηξη του κόστους παραγωγής, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την στήριξη του γεωργικού εισοδήματος και μία περίοδο αμφισβήτησης, αν το θέλετε, των προοπτικών της ελληνικής γεωργίας. Πολύ περισσότερο σήμερα, που ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται ενώπιον μιας νέας αγροτικής πολιτικής, για την οποία δεν γνωρίζει τίποτα, δεν έχει την ελάχιστη ενημέρωση, και τον ρόλο αυτό ουσιαστικά έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενημερώσει δηλαδή τον αγροτικό κόσμο για το ποια είναι η νέα αγροτική πολιτική και άλλοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ενώπιον αυτών των προβλημάτων παίρνουν την πρωτοβουλία να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι από 1η Ιανουαρίου 2023 εφαρμόζεται η νέα αγροτική πολιτική και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει λύσει 2 βασικά ζητήματα. Το πρώτο, δεν έχει εκδώσει τις εφαρμοστικές εγκυκλίους για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, για 5 μήνες τώρα ο αγρότης κινείται στο σκοτάδι. Δεν ξέρει τι απαιτείται, τι προβλέπεται για να καλλιεργήσει και τι ακριβώς θα συμβεί με τη νέα αγροτική πολιτική. Το δεύτερο, θεσμοί άσκησης της πολιτικής όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μια σειρά προβλήματα που ο αγρότης ακόμα δεν γνωρίζει πόσο έγκυρα και έγκαιρα θα κάνει τη δήλωση ΟΣΔΕ. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα αντιλαμβάνεστε ότι θέτουν σε ακόμα περισσότερο αμφισβήτηση και προκαλούν περισσότερες ανησυχίες στον Έλληνα αγρότη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφώσει τις προτάσεις της, τις οποίες έχει καταθέσει και ως προγραμματικές θέσεις αλλά και στο κυβερνητικό πρόγραμμα, σε 2 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο που είναι το άμεσο της στήριξης της βιωσιμότητας του Έλληνα αγρότη με μια σειρά μέτρα που θα σας παρουσιάσει ο Φάνης ο Κουρεμπές και το δεύτερο έχει διατυπώσει τη δικιά της στρατηγική άποψη και πρόταση για το στρατηγικό σχέδιο της χώρας το οποίο εμείς θεωρούμε ότι χρήζει
επειγόντως αναθεώρησης, τροποποιήσεων, ώστε να καταστεί λειτουργικό και να μην θέσει σε αμφισβήτηση, αν το θέλετε, για άλλη μια φορά λέω, της βιωσιμότητας της ελληνικής γεωργίας. Η ελληνική γεωργία έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προστατευτούν για να επιτρέψουν την βιωσιμότητα σε άλλη βάση. Βάση αναπτυξιακή, βάση ποιοτική, τόσο για τον παραγωγό, βιωσιμότητα δηλαδή του αγροτικού νοικοκυριού και βιωσιμότητα μιας ποιοτικής γεωργίας η οποία θα έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα την καταστήσουν ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα, να καταθέσουμε τις απόψεις μας και εννοείται να συμβάλλουμε την επόμενη μέρα ως μια νέα κυβέρνηση στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού αυτού τομέα, στην βιωσιμότητα του Έλληνα γεωργού, στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όσο ξεκίνησε να μιλάει ο συντονιστής της Νομαρχιακής, ο Σταύρος, θυμήθηκα ότι η προηγούμενη φορά που ήμουνα για καιρό στη Λέσβο ήταν πάλι εκλογές, ήμουνα ως φαντάρος και ήταν η χρονιά που ο πατήρ Μητσοτάκης έχασε τις εκλογές. Ελπίζω να είμαι και για το νησί το ίδιο γουρλής και ο ιός να χάσει και αυτές, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο πάλι στο νησί. Να πω ότι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Νομαρχιακή για τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο του νησιού το πρόγραμμά μας και να αναπτύξουμε και μια σειρά ζητήματα όπως η νέα ΚΑΠ και οι επιπτώσεις που θα έχουν στον πρωτογενή τομέα και στο εισόδημά τους. Ο κόσμος εκτός της Λέσβου έχει πάντα στο μυαλό του ότι είναι ένα τουριστικό νησί. Ελάχιστοι ξέρουν ότι πέρα από τουριστικό είναι και ένα βαθιά αγροτοκτηνοτροφικό νησί με μεγάλη κτηνοτροφία και με μεγάλη γεωργία. Και μια γεωργία η οποία έχει αναπτύξει και ένα πολιτισμό γύρω από τα προϊόντα της, γύρω από την ελιά, τα τυροκομικά προϊόντα της Λέσβου και ένα νησί όμως που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο πρωτογενής τομέας όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα άντεξε τα τελευταία 13 χρόνια των κρίσεων. Άντεξε από την οικονομική κρίση, άντεξε από την πανδημία και ίσως κάποιες καλλιέργειες να πήγανε καλύτερα. Στον Ουκρανικό πόλεμο άρχισε να κλονίζεται λόγω και των αυξήσεων και του ενεργειακού, βέβαια, το οποίο είχε ξεκινήσει όμως αρκετά πριν τον πόλεμο. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αποδεικνύεται, εκείνο που δεν αντέχει η πρωτογενής τομέας της χώρας μας είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας να τελειώσουμε με αυτές τις πολιτικές. Γιατί η εκτείναξη στο κόστος παραγωγής, στα λιπάσματα, στην ενέργεια, στα καύσιμα δεν ήταν αποτέλεσμα του πολέμου. Ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αγοράζουν όλοι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια τιμή πετρελαίου. Δεν πληρώνουν το ρεύμα με την ίδια τιμή. Από τις ακριβότερες χώρες είναι η χώρα μας, γιατί κάποιοι με την ανοχή, με τις ευλογίες της κυβέρνησης εσχροκερδούν στην πλάτη του απλού πολίτη, στην πλάτη των ανθρώπων οι οποίοι παράγουν. Πέρα από εκεί, υπάρχει μία παντελή απραξία και αδιαφορία, εγκληματική αδιαφορία στο να λυθούν ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και ανάλογα και κατά καλλιέργεια ή κατά περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, το θέμα της βρουκέλωσης στο νησί, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Το ζήτημα του κόστους εκτίμησης των ζώων από τον ΕΛΓΑ. Ζητήματα τα οποία καλούμε τον κόσμο να έρθει το απόγευμα στην εκδήλωση της Νομαρχιακής στην Καλονή, γιατί θα συζητηθούν. Και υπάρχουν προτάσεις αυτή τη στιγμή οι οποίες πιάνουν και επιμέρους ζητήματα
κλαδικών ή τοπικών προϊόντων. Από τη δικιά μας τη μεριά, για να πω και 2-3 πράγματα έτσι όσον αφορά το πρόγραμμα για τους μακρινούς συμπατριώτες σας που δεν θα έρθουν στην εκδήλωση. Καταρχήν εμείς συζητάμε για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, ότι καταργείται στην Αντλία και θα υπολογίζεται μέσω του ΟΣΔΕ του κάθε παραγωγού. Το 2024 μάλλον, γιατί δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει το ΟΣΔΕ. Αν θα ανοίξει, θα είναι πολύ αργά πια για το 2023. Το είπε και ο Πάπης ο Κασίμης. Είναι μια τραγική επίπτωση της πολιτικής της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, να καθυστερήσουν οι πληρωμές και μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσε να έχει ο παραγωγός. Η κάρτα αγρότη, η κάρτα για τα καύσιμα που σχεδιάζουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, για το ρεύμα ισχύει όλα αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ρήτρα αναπροσαρμογής και το πλαφόν στα κέρδη των μεγαλοπαρόχων. Διενεργειακές κοινότητες για μείωση του κόστους ενέργειας, επιδότηση στα λοιπάσματα, αλλά και πολιτικές οποίες θα μειώσουν από μόνες τους τις τιμές, όπως για παράδειγμα ο μηδενισμός του χρόνου ενλιμένησης του παραμονής στα λιμάνια των λιπασμάτων, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην παραγωγή. Σας μείωσε η κυβέρνηση το ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13 στο 6, αλλά ο ΦΠΑ στα προϊόντα, στην παραγωγή, έμεινε στο 13. Αυτό λογιστικά αφαιρεί ένα 7% από την τσέπη των παραγωγών. Εμείς λοιπόν μιλάμε για 6% στα τρόφιμα με προοπτική μηδενισμού. Από εκεί και πέρα, η αναμόρφωση του κανονισμού ασφάλειας του ΕΛΓΑ, όπου θα διορθώσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στην δικιά σας την περιοχή. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 4 χρόνια τώρα έχουν μείνει στο σιρτάρι και δεν έχουν ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση. Γιατί δεν θέλει να χαλάσει τον deal των τραπεζών, να βάζουν ενυπόθηκα δάνεια, ενώ αυτή η χρηματοδότηση ήταν χωρίς υποθήκη. Και μία σειρά ζητήματα τα οποία και θα μειώσει το κόστος παραγωγής, αλλά και θα βοηθήσουμε να μείνουν όλες οι εκμεταλλεύσεις ενεργές μέσω από τα προγράμματα του ΠΑΑ, μέσω από τα συνεργατικά σχήματα, μέσω από την ηλικιακή αναμόρφωση του πληθυσμού, το οποίο θα το στηρίξουμε, δεν θα βάλουμε μόνο νέους αγρότες, θα το στηρίξουμε να μείνουν κιόλας. Και μία σειρά δράσεις, ένα συνολικό σχέδιο το οποίο θεωρούμε ότι και θέλουμε να γίνει κτήμα του καθενός και της καθεμιάς αγρότησας, έτσι ώστε ένας από τους δύο πυλώνες οικονομίας της χώρας, ο πρωτογενής τομέας, να συνεχίσει να δίνει εισόδημα σε αυτή τη χώρα, να συνδεθεί με τον τουρισμό και να μπορέσει να ανεβάσει ένα επίπεδο παραπάνω τα ποιοτικά πραγματικά προϊόντα της ελληνικής αγροτιάς. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει η νέα ΚΑΠ? Ένα βασικό ζήτημα που απασχολεί τη νέα ΚΑΠ είναι το ζήτημα του περιβάλλοντος, του κλίματος δηλαδή, και το ζήτημα της ενίσχυσης της επισιτιστικής ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κλίματος και του περιβάλλοντος, η νέα ΚΑΠ προβλέπει περίπου το 40% των πόρων της να συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, η νέα ΚΑΠ, λόγω του πληθωρισμού και λόγω της εκτείναξης του ενεργειακού κόστους και του κόστους των εφοδίων στη γεωργία, ουσιαστικά εμφανίζεται με ένα έλλειμμα χρηματοδοτικό για την υλοποίηση αυτής της νέας πολιτικής. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή έχουμε μία ΚΑΠ η οποία στοχεύει σε μία νέα πολιτική, η οποία λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει θα εμφανίσει τα επόμενα χρόνια στην υλοποίησή της ένα έλλειμμα χρηματοδοτικό. Αυτό αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος, πλην όμως δεν μπαίνει το χέρι στην τσέπη για να στηριχθεί αυτή η νέα πολιτική. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει την πολυπλοκότητα εφαρμογής αυτής της πολιτικής, διότι εκτιμάται ότι η νέα ΚΑΠ
για να πραγματοποιήσει αυτή την πράσινη μετάβαση θα έχει ως επίπτωση, ως επιπτώσεις μάλλον, δύο πράγματα, μείωση της παραγωγικότητας και μείωση του γεωργικού εισοδήματος. Και δεν διασφαλίζεται στη νέα προγραμματική περίοδο πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μείωσης παραγωγικότητας και της μείωσης του γεωργικού εισοδήματος. Και το τρίτο ζήτημα προβλέπει και απαιτεί το πέρασμα σε μια ψηφιακή γεωργία χωρίς να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της ψηφιακής μετάβασης για να καλύψουμε τα προβλήματα που ανέφερα νωρίτερα. Επομένως, αν λάβει κανείς αυτά υπόψη και ταυτόχρονα λάβει υπόψη ότι το κόστος παραγωγής είναι πλέον για τη γεωργία ανυπόφορο, δεν μπορεί δηλαδή μη βιώσιμο, και ταυτόχρονα όμως εκτιμάται ότι η ζήτηση θα εκτιναχθεί τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό 80 με 100%, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε εκείνη την παραγωγή που θα στηρίξει την ικανοποίηση των αναγκών στη ζήτηση των αγροδιατροφικών προϊόντων, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για το διεθνές περιβάλλον, όταν είμαστε αντιμέτωποι με υποχρηματοδότηση και μείωση παραγωγικότητας. Άρα εδώ είμαστε μπροστά σε μια αντίφαση την οποία η νέα πολιτική δεν φαίνεται να μπορεί να λύσει όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα. Στη χώρα μας, όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα, η κυβέρνηση παραμένει πίσω από τις εξελίξεις, δεν έχει σχεδιάσει την πολιτική και έχει υποβάλει ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει εγκριθεί με βάση τα δεδομένα προ-πανδημίας και προ-ουκρανικής κρίσης. Άρα είμαστε μπροστά στην εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία θεωρούμε ότι πρέπει σύντομα να αναθεωρήσει βασικές παραμέτρους της, πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί εκείνη η διοικητική μηχανή η οποία δεν υπάρχει για να υποστηρίξει αυτή η πολιτική, ώστε να μην εισέλθουμε σε μια περίοδο μιας νέας τραγωδίας για την ελληνική γεωργία. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα για τον Έλληνα αγρότη, και μια κυβέρνηση σαν αυτή της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλίσει τη διάσωση του αγροτικού κόσμου. Το αντίθετο θέτει σε υψηλή διακινδύνευση τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και έχουμε μια σειρά στοιχεία τα οποία το επιβεβαιώνουν. Όπως την εκτείναξη του κόστους παραγωγής, δεύτερον, την εκτείναξη των τιμών των διατροφικών προϊόντων χωρίς αυτή η αύξηση τιμές να πηγαίνει στον παραγωγό, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμη ούτε η κατανάλωση και η καταναλωτική βιωσιμότητα των ελληνικών οικοκυριών, και επομένως χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή ώστε πραγματικά να αλλάξει ρότα η αγροτική πολιτική και η άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να αλλάξει αυτή την πορεία.